Πηγαίνει να κοιμήσω. Τι κάνεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα. Εγώ δεν θέλω να κοιμηθώ. Γιατί? Δεν θέλω να κοιμηθώ. Άμα κοιμούν, θα κοιμήσω, θα κοιμήσω, δεν θέλω. Να καθαρίσω, να καθαρίσω το σπίτι. Εσύ γιατί είσαι στεναχωρημένος? Δεν είμαι παιδί μου στεναχωρημένος. Απλά είσαι λίγο κουρασμένος είμαι. Εντάξει, κουρασμένος. Επειδή μπορώ να σε ψυχολογήσω, κάτι σκέφτεσαι τώρα. Δύο κουβέντες, επίσης να ξέρεις, είμαι πολύ παρατηρητικός. Δύο κουβέντες είπαμε και κατάλαβα ακριβώς τι γίνεται. Τι? Κατάλαβα, ρε φίλε, εντάξει. Πέμω. Πέμω, ρε. Πέμω, δηλαδή, τι είναι απλά καθένα, πάει κάτω στο τζάμιο. Ότι την Ελένη, κάτι ή θέση, δεν θέλω. Κάτι παίζει, εντάξει, κάτι αυτό, ναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Αφού το κατάλαβα. Θα δούμε, άμα... Απλά, άμα δεις ότι δεν, μην κάτσεις να ασχοληθείς. Για μένα και φας το χρόνο σου εδώ στο να κάτσεις να ασχοληθείς με μια γυναίκα. Ναι, εννοείται το κάνω αυτό. Το έχεις πει. Δες πω ψέματα. Το έχεις πει. Το είπα σήμερα. Και μου είπε φιλικά, με θεωρεί. Εντάξει. Δεν με θέλει, δεν θέλει, λέει κάτι. Οκ, άστι, λίγο γράφτη και άμα δεις ότι δεν τζιμπάει ή ότι δεν γουστάρει, αποστασιοποιήσου. Και μπορεί η επόμενη που θα μπει αύριο μεθαύριο παρά μεθαύριο. Φιλαράκι, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ναι, το ξέρω. Εννοείται αυτό. Να σου πω. Κάτι πότε πιστεύω. Το κατάλαβες? Από την πρώτη μέρα που την είδα. Δεν το έχω ξαναπάει αυτό το πράγμα, φίλε. Δηλαδή, ερωτάς. Ναι, αυτό το πράγμα μου χτύπησε κεφάλι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι έπαθα. Δεν το έχω ξαναπάει αυτό το πράγμα. Δεν θα σου πω ψέματα. Δεν το έχω ξαναπάει αυτό το πράγμα αυτό. Δηλαδή, δεν έχεις δει ποτέ να πεις πω μια κοπελιά να πας να τροσδαθείς. Ρε, μόνο μία φορά. Εγώ το έπαθα. Αλλά δεν έγινε κάτι. Μα δεν θα με ακούς να ανανείς. Εγώ το έπαθα, δηλαδή, όταν μία τροσδάθηκα, δηλαδή, τροσδάθηκα εντελώς, δηλαδή, είδα έτσι που μου άρεσε. Κουζουλάθηκες. Ναι, εντελώς. Όταν την είδα, με αυτό το φόρμα μπροστά, δηλαδή, έπαθα τρέλα σου είπα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Ποιήχη. Το στυλ μου είναι στυλ τούμπανο, τατού, φρύδια, ψεύτσι, απ' έξω να είναι ψεύτσι όλοι. Ναι. Το στυλ μου εμένα. Τώρα, τι έπαθα, σαν πως μου έπαιξε μια κανίση, με έλαξε, δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθα. Εγώ το πράγμα δεν το έχω ξαναπάθει, ποτέ στη ζωή μου. Τέτοιες τρεις γυναίκες, καλά στο λόγο. Τώρα δεν να σου πω, δεν κατέχω. Δηλαδή, πώς την έπαθες? Μένα τη δω, από την πρώτη μέρα που την είδα, πέρα στο live που είδαμε που μπήκαμε, ότι να μπορώ να τη δω τέτοιο, σούπα, τράπεξα. Πάντως, μπράβο σου που εξωτερικεύεις τα συναισθήματά σου και δεν κάθεσαι να τα κρατάς με σου και θες να τα σκόντει. Και εγώ θα το έλεγα, γιατί θέλω να ακούσω το πράγμα. Με ρεμεί πάρα πολύ αυτή η γυναίκα μένα και δεν θέλω, με ρεμεί. Αυτό πράγμα το ξαναπάσει, αίσου τώρα. Άκου να δεις. Ούτε με τις σχέσεις που είχα. Για να δώσω να καταλάβει. Να ακουστούν αυτά. Μα δεν με ενδιαφέρει να το ακούσει ο τοκούς. Χωρισμένοι είμαστε. Αυτό το πράγμα είναι. Τουκ. Αμέσως του κόλλησα. Το μυαλό μου είναι κόλλησε. Σοβαρά. Δεν το ξέρω ποτέ εσύ για αυτό το πράγμα. Ξέρω, αλλά δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι είσαι ακόμα. Ναι. Τροσδάθηκα σου. Αυτό τροσδάθηκα. Αλήθεια. Λοιπόν, τι θα κάνει. Συμβουλή μου. Δεν την πιέζει. Εννοείται αυτό, εννοείται. Δεν την κόβεις αν σε βλέπει για φίλο. Και θα σου κάνω και χαρά, έχει τα πάντα όπως πριν. Άκου. Βγάλε το πιο από το μυαλό σου να μην σε τρώει και να μην σκέφτεσαι ότι μπορεί κάτι να συμβεί, να είσαι χαλαρός. Και αν στην πορεία, ναι. Μέρα με τη μέρα, μπορεί να σε δει αλλιώς. Μαγάρι. Απλά δώσε χώρο. Αυτή η γυναίκα θα ήθελα πω είναι καμή οικογένεια. Αλήθεια. Μακάρι, άμα σ' αρέσει. Είναι μια κοπελιά σοβαρή, ξέρει να μιλήσει. Δηλαδή, μ' αρέσουν τα λόγια της, όλα αυτά που λέει. Λοιπόν, θα της δώσεις χώρο, δεν θα την πιέσεις. Δεν θα την κάνεις να νιώθει ότι επιμένεις. Κατάλαβες. Και άστο να πάει όπως πάει. Όχι η πίεση. Όχι καθόλου, τώρα δεν κάνω πίεση. Μετά θα τη χάσω τελώς, μετά μπορεί να μου ξαναμιλήσει. Θα μου ξαναμιλήσει, όχι, θα... ναι, πρέπει να σε βάλω. Πρέπει να ανοίξει την πόρτα να πάω να φύγω, δεν κάθω μετά. Άμα νιώσω δεν μου μιλεί καθόλου και με απομακρύνει. Θα τροσδαθώ, ναι, δεν θέλω. Ρε Κωστή. Ναι, μπορώ να πω, την πιγράδα να ανοίξει την πόρτα να φύγω. Άμα με απομακρύνει και δεν μου ξαναμιλήσει ποτέ, θα τροσδαθώ, δεν θέλω.